Αύγουστος 2020. Υπόθεση αρπαγής τραπεζικών θηρίδων με βασικό πρωταγωνιστή του Βασίλη Γκουρούση. Το μεγάλο ρυφηφί στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας του Ψυχικού στήθηκε και σκηνοθετήθηκε με αριστοτεχνικό τρόπο. Επιλεκτικό άνοιγμα θηρίδων, επαγγελματικό ξεκλείδωμα και αρπαγή κοσμημάτων αμύθιτης αξίας, χρυσών λιρών και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χωρίς τίποτα να μαρτυρά την επιδρομή, καθώς πίσω του ο δράστης δεν άφησε ορατά στοιχεία. Οι τέσσερις θηρίδες που ανοίχτηκαν στο θησαυροφυλάκιο των 1500 θηρίδων ήταν μεγάλες σαν μίνι χρηματοκιβώτια και βρίσκονταν η μία δίπλα στην άλλη. Και οι τέσσερις ενοικιαστές των θηρίδων ήταν γυναίκες, μελιεύπορων οικογενειών των Βορείων Προαστίων που έκρυβαν στις θηρίδες τους κοσμήματα και μετρητά που σύμφωνα πάντα με τη δήλωσή τους άγγιζαν στο σύνολο τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος επέλεξε τυχαία τις συγκεκριμένες θηρίδες με μοναδικό κριτήριο ότι βρίσκονταν δίπλα στη μία από τις δύο που διέθετε εκείνος. Από την έρευνα που διενεργήθηκε, οι αναλυτές εκτιμούν πως ο κατηγορούμενος δεν είχε συνεργούς και πληροφοριοδότες, δεν έκανε χρήση τεχνολογίας και κατάφερε με ένα απλό κατσαβίδι να παραβιάσει με απίστευτη ευκολία τις θηρίδες αυτές. 5 επισκέψεις στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας ήταν αρκετές ώστε να καταφέρει να βγάλει τη λία του. 2 ήταν όμως τα μεγάλα λάθη που σύμφωνα με την έρευνα κατάφεραν να τον προδώσουν. Το πρώτο ήταν το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες της τράπεζας και απεικονίζουν τον Βασίλη Γκουρούση να κινείται ύποπτα, στρεσαρισμένα και νευρικά, με καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα, καπέλο, φορώντας γάντια και κρατώντας μια μεγάλη τσάντα για λάπτοπ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετεί μέσα τα κλοπημαία. Στο βιντεοσκοπικό υλικό της τράπεζας διακρίνεται να μπαινοβγαίνει στο εν λόγω υποκατάστημα του ψυχικού. Το δεύτερο και μοιραίο λάθος ήταν τα ίχνη υδρότα του που βρέθηκαν στο εσωτερικό της παραβιασμένης θηρίδας, το DNA του οποίου ταυτοποιήθηκε. Οι τέσσερις θηρίδες που παραβίασε ο δράστης έκρυβαν μέσα τους ένα θησαυρό. Από την πρώτη θηρίδα ο κατηγορούμενος φέρεται να άρπαξε χαρτονομίσματα, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ από την δεύτερη 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, πανάκριβα κοσμήματα, ρολόγια και 15 χρυσές λίρες. Από την τρίτη απέσπασε επίσης χρήματα, επώνυμα κοσμήματα, ρολόγια και συλλεκτικά χρυσά νομίσματα Ολυμπιακών Αγώνων, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα κλοπημαία της τέταρτης και τελευταίας θηρίδας ξεπερνούν και εκείνα το 1,5 εκατομμύριο. Οι λίστες με τα επώνυμα κοσμήματα που έκαναν φτερά έχουν φτάσει στην Ιντερπόλ και η Λία αναζητείται πλέον και στα διεθνή κανάλια των κλεπταποδόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η μία ενοικιάστρια θηρίδας κατέθεσε με φωτογραφίες και ακριβή στοιχεία 207 αντικείμενα που εκλάπησαν, μερικά εξ αυτών από τις πιο ακριβές εταιρείες του κόσμου, όπως η Rolex, Cartier, Frank Muller, διακοσμημένα με διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους. Αλυσίδες των οίκων Bulgari και Lalaouni, μασούρια με χρυσές λίρες, συλλεκτικά αντικείμενα και οικογενειακά κοιμήλια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής από τις αρχές. Και βεβαίως, ο ανακριτής, αφού διάβασε τη δικογραφία, στέλνει τον Βασίλη Γκουρούση, διατάσσει μάλλον την προφυλάκησή του. Ο ίδιος ανακριτής είναι αυτός ο οποίος μετά την έρευνα δίνει διαταγή για την αποφυλάκησή του. Και μετά την αποφυλάκησή του, ο Βασίλης Γκουρούσης είναι ζωντανά στο στούντιο σήμερα μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάνοντας αυτή την αναδρομή πίσω στο συγκεκριμένο βίντεο, ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα, τι είναι αυτό που σου βγάζει βλέποντας όλη αυτή την ιστορία να περνάει από μπροστά μας? Τι να πω. Είναι μέσα σε, πώς ήταν, 2 λεπτά αυτό το πράγμα, πέρασε όλη η ζωή μπροστά μου. Κάποιοι άνθρωποι με στοκοποιήσανε, κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν αυτό που κάνανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε. Κάποιοι με κατηγορήσαν ότι βλέπω τώρα τις φωτογραφίες ότι μπήκα, λέει, κοιτάξτε εδώ, αυτή η φωτογραφία ναι, εδώ. Τι βλέπω. Λοιπόν, μια γυναίκα, είπατε προηγουμένως, έχασε 230... 230 διαφορετικά αντικείμενα. Όλα μαζί, από ό,τι ξέρω, σε μια άλλη θηρίδα ήταν 900. Τα οποία, λέει, το 80% ήταν, το πήρανε με τα κουτιά. Βλέπετε εσείς
Σε μια τσάντα. Στη φωτογραφία κρατάς μια μαύρη τσάντα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Είχε το κατσαβίδι μέσα. Ναι, ναι. Ακούστε λοιπόν κάτι τώρα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εκεί είναι μια φωτογραφία που την επέλεξαν να τη βάλουν. Γιατί. Άμα δείτε όλο το βίντεο, θα εκπλαγείτε. Εμείς το έχουμε το βίντεο. Τι γίνεται λοιπόν. Βγαίνω από την πόρτα όπως βλέπετε. Παγώστε λίγο την εικόνα αυτή. Βγαίνω την πόρτα όπως βλέπετε. Ναι. Άμα δείτε και τις φωτογραφίες που μπαίνω και ξαναμπαίνω, θα δείτε διαφορά ώρας, θα δείτε, καταλάβετε τι έχουν κάνει. Με δείχνουν ότι βγαίνω. Με τα κλοπημαία ουσιαστικά λένε. Εγώ βλέπετε, είναι δύο οι πόρτες. Βγαίνω λοιπόν και βλέπω ότι στο έξω μηχάνημα. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο και ξαναμπαίνω μέσα και κάνω συναλλαγή στο μέσα μηχάνημα. Δηλαδή εσύ στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν βγαίνεις με τα κλοπημαία. Δεν βγαίνω. Έχω τα κλοπημαία στο χέρι που λένε, βγαίνω από την πόρτα και σαν ηλίθιος ξαναγυρίζω μέσα να κάτσω άλλα 20-30 λεπτά. Που έκατσα για να κάνω συναλλαγές μέσα. Mm-hmm. Στην τράπεζα να πάρω ψηλά, να πάω στο μέσα μηχάνημα, να στο ATM και να δουλέψω. Mm-hmm. Να κάνω δουλειά μου δηλαδή, γιατί είχα τελευταίες μέρες του μήνα. Εγώ πάντα πήγαινε τελευταίες μέρες του μήνα οι αρχές. Να πούμε ότι σε αυτή την τράπεζα, επειδή η οικογενειακή επιχείρηση είναι στα 300 μέτρα, έτσι. Είναι μια τράπεζα στην οποία πήγαινε συχνά. 10 φορές την εβδομάδα. Πόσο καιρό είχε στη Ρίδα? Από το 15. Μάλιστα. Δύο κιόλας. Ξαναλέω, το κατσαβίδι ήταν μέσα στην τσάντα. Ναι. Γελάμε τώρα. Δεν ξέρω. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, εσύ, Βασίλη, αγαπημένο μου φίλε, γκουρούση Βασίλη, θέλω να σου εκφράσω την απορία όλων των ανθρώπων που όταν είπα ότι θα σε έχουμε στο στούντιο, μου είπαν το ίδιο πράγμα. Ο χώρος εκεί, ο χώρος των θηρίδων, δεν φυλάσσετε, δεν υπάρχουν κάμερες. Ωραία. Έχετε μια φωτογραφία. Που είναι ανοιχτές οι θηρίδες. Όχι, που είναι η πόρτα. Δείχνετε την πόρτα και τις θηρίδες μέσα. Ναι. Η πόρτα λοιπόν αυτή και η κάμερα που βλέπετε, όπως βλέπετε, είναι οι θηρίδες. Ναι. Αυτές τις θηρίδες κλέψαν εκεί. Που φαίνονται στην κάμερα. Μάλιστα. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Απόλυτα. Άμα γυρίσετε πίσω, θα δείτε. Το είδα πριν. Mm-hmm. Γιατί η δικιά μου η θηρίδα, άμα γυρίσετε πίσω, σας δείξω ποια είναι. Είναι μία είναι που φαίνεται η πόρτα απ' έξω. Ναι, μέχρι να το βρούμε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, όχι εδώ, κάτω είναι. Αυτό είναι στην είσοδο. Ναι, είναι το πλάνο με τις θηρίδες, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι στο ταμείο. Είναι μετά που πάω στο ταμείο, έχω ξαναμπεί. Εδώ βγαίνω και ξαναμπαίνω. Οπότε βλέπετε το βαλιτσάκι μου είναι άδειο. Έχω ανέβει από τις θηρίδες από κάτω. Εδώ μπαίνω και ξαναγυρίζω. Άμα δεις τη διαφορά, γράφει κάτω οι φωτογραφίες, γράφουν διαφορά ώρας. Την ώρα, ναι. Άμα δεις λοιπόν τι ώρα λέει ότι βγαίνω, να το αυτό. Αυτό που βλέπετε εκεί. Κάτω-κάτω δεξιά λοιπόν που ξεκινάνε τα ντέκτα, βλέπετε. Ναι, ναι. Η δεύτερη θηρίδα είναι δικιά μου. Μάλιστα. Και αυτές που χτύπησαν είναι πιο μέσα. Δεν ξέρω και εσύ ακριβώς, γιατί δεν έχω πάει να δω, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο μέσα. Δηλαδή όλες αυτές φαίνονται από εκεί. Μάλιστα. Η μπάζα, για να μιλήσουμε στην καθομιλουμένη, είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι τουλάχιστον υπολογίζεται. Τελικά, πού είναι αυτά τα αντικείμενα, έχεις ιδέα. Εγώ, πού να ξέρω πού είναι τα αντικείμενα. Εγώ έχω να πω 5 πράγματα μόνο, γιατί τα θύματα δεν είναι 4, είναι 5. Είμαι κι εγώ δηλαδή στα θύματα μέσα, ουσιαστικά. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά. Να, κοίτα και τον τέκτα, βλέπεις. Ναι, γιατί δεξιά. Εσύ, Βασίλη, και όχι εγώ. Γιατί το δικό σου DNA εκεί και όχι το δικό μου. Το DNA, πρώτα απ' όλα, εμείς θα αμφισβητούμε ότι βρήκε το DNA μας, έτσι. Θα σας εξηγήσω το λόγο. Μα για αυτό το λόγο δεν πήγες, δεν προφυλακίστηκες. Ναι, όταν πήγα λοιπόν στον εισαγγελέα, επειδή τα ξέρει ο κόσμος αυτά, όταν πήγα στον εισαγγελέα από τον ανακριτή, κάτσαμε 2,5 ώρες. Στην κυρία, μια κυρία ήταν εισαγγελέας. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος άκουσε όλη την ιστορία και γύρισε και μου είπε μαζί με τον δικηγόρο μου και τους δύο δικηγόρους μου και εγώ και τους αστυνομικούς ήταν στην πόρτα, με φυλάκανε λες και ήμουν Βλέπετε πώς με πάνε. Για τους αστυνομικούς είσαι ο Αρσέν Λουπέν. Περίμενε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να καταλάβεις τι έγινε. Όταν λοιπόν αυτή η γυναίκα μετά του πέρας της μαρτυρίας μας και είπαμε όλα τα κουβέντα, μου είπε και μέσα στους δικηγόρους μου ότι είσαι αθώος, αποκλίνεται το έχεις κάνει εσύ αυτό που μόνο ο Ντίλικερ μπορεί να το έχει κάνει και αυτό με βοήθεια. Οι αστυνομικοί λοιπόν ήταν μαζί μου, με αφήσανε χωρίς να μου βάλουν χειροπές, χωρίς τίποτα, ελεύθερο. Και μάλιστα ο ένας μου είπε ότι τώρα θα γυρίσουμε στην κατάνα να πάρεις τα πράγματα σου να φύγεις. Ο δικηγόρος μου, ο Βασίλης δηλαδή, ο Σερεμέτης, μου λέει και τώρα θα βγούμε έξω στους δημοσιογράφους, να δείτε τι έγινε, του λέω περίμενε, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου μένα με αυτούς εδώ. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά θα μπορούσα να είχα φύγει κιόλας. Πέρασαν 4,5 ώρες από την ώρα που έφυγα από την εισαγγελέα μέχρι τον ανακριτή. Όταν πήγα λοιπόν στον ανακριτή μέσα το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γυρνάει και μου λέει, θα κάτσετε 40-45 μέρες μαζί μας να δούμε τι είναι αυτό το μεικτό DNA.
Δηλαδή και αυτός είχε εκείνη την ώρα. Τι είναι αυτό το μεικτό DNA? Γιατί, ήθελε ενημέρωση ο ανακριτής. Είναι προφανές. Βέβαια. Γιατί αυτό το πράγμα πια πάει, είναι, ξεφεύγει από τα όρια τα δικαστικά. Όρια, και πάμε σε ερευνητικά όρια, έτσι, πάμε σε εξειδίκευση, σε επιστήμονες κτλ. Τι είναι λοιπόν το μεικτό DNA, Βασίλη Γκουρούση? Το μεικτό DNA είναι. Άμα κάνουμε μια χειραψία τώρα εμείς οι δύο. Που την κάναμε. Και μπω εγώ μέσα στο αεροπλάνο και πάω στην Αμερική και πάρω ένα όπλο και σκοτώσω κάποιον εκεί. Το DNA σου ήταν στο όπλο εκεί. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θεωρείς ότι το DNA το δικό σου βρέθηκε στις συγκεκριμένες θηρίδες επειδή είχες μία επαφή εσύ με μία εκ των ιδιοκτητών, ακούμπησες κάπου που ακούμπησε εκείνη, ήσασταν στα ίδια κοινά σημεία μέσα στο χώρο των θηρίδων, πώς το εξηγείς? Έχουν, μετά από, λοιπόν, από καιρό βρεθήκαμε ότι είχαμε τρεις κοινές παρουσίες, δηλαδή φεύγω εγώ, μπαίνει η κυρία που βρέθηκε το DNA. Τρεις κοινές. Άρα έχεις πάει στο deck, έχεις πάει στο τραπέζι δηλαδή, για να το λέμε απλά. Μπαίνω μία η ώρα εγώ. Ναι, πιάνει το πόμολο τη πόρτα. Α, το πόμολο τη πόρτα. Ναι. Και στον deck μπορεί να κάνω, ναι, να φτερνιστώ και να γεμίσει. Ναι. Μπαίνει η γυναίκα, μετά μία και δέκα μπαίνει εκείνη. Πάντως αλλεργία στις θηρίδες δεν είχε. Εντάξει, βιβλιολόγο, παράδειγμα παραφέρνω. Όχι, γιατί το στυλό που υπογράφουμε πάνω για να κάθομαι κάτω είναι το ίδιο. Το χερούλι που μπαίνουμε να μπούμε μέσα είναι το ίδιο. Το τραπέζι που καθόμαστε είναι το ίδιο. Γιατί ο ανακριτής είπε, έδωσε εντολή, διαταγή να μην περάσει όλο το 18μηνο στην προφυλάκηση και να βγει έξω. Γιατί? Τι καινούργιο στοιχείο προέκυψε? Όλα δηλαδή τα στοιχεία που είχαν κάνει, που είχε βγάλει η αστυνομία και όλοι αυτοί που μπορούσαν να κάνουν, τα ανατραπήκανε. Δηλαδή μου λες ότι η αστυνομία υποστήριξε ένα φιάσκο στην υπόθεση δική σου. Έστησε την ιστορία, τι μου λες? Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν πιστεύω, Βασίλη, ότι η αστυνομία ολόκληρο αυτό το ΙΔΕΖΙ που λέγεται έκανε αυτό το πράγμα. Μα ποιος το έκανε? Πιστεύω λοιπόν ότι είχε γίνει κάτι μέσα από την αρχική. Όταν, γιατί μην ξεχνάτε. Από την αρχική πια. Όταν βρήκαν τις θηρίδες, κάτι είχε γίνει εκεί. Όταν βρήκαν τις θηρίδες, να ξέρετε κάτι, όταν βρήκαν τις θηρίδες, η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη, τη διώξαν από εκεί σαν τρελή και τη είπαν μάλιστα ότι το έχει ξανακάνει αυτό. Και έφυγε και πήγε μετά από μια εβδομάδα η γυναίκα. Και οι θηρίδες ήταν ανοιχτές ουσιαστικά. Τι είχε ξανακάνει? Καταρχάς, δεν θέλω να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες εδώ και δεν είναι και σωστό. Όχι, είναι στη δικογραφία αυτά που σου λέω. Ναι, εντάξει, είναι στη δικογραφία. Στη δικογραφία είναι κι άλλα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον αέρα. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Αλλά δηλαδή, θες να μου πεις ότι ο πρώτος που διαπίστωσε ότι παραβιάστηκε η θηρίδα, ότι διερρήχθη η θηρίδα, ήταν μία από τις ιδιοκτήτριες των θηρίδων? Μάλιστα. Και πήγε και την διώξανε. Τη διώξανε και μετά τη είπαν να τις ειδοποιήσουμε και μετά ξαναπήγε μετά από μια εβδομάδα, δύο μέρες, τρεις μέρες, δεν θυμάμαι το ακριβώς. Στη δικογραφία γράφουν επίσης ότι έχεις και συνεργό. Είχες συνεργούς? Εγώ να έχω συνεργούς? Γιατί έκανα κάτι για να έχω συνεργό? Έκανες κάτι? Όχι, βέβαια. Για να δούμε τι λέει ένας κρατούμενος, ένας μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει λεπτομέρειες από το συγκεκριμένο χτύπημα. Μου μίλησε αποκλειστικά και μου έδωσε κάποιες πληροφορίες που ανατρέπουν. Εγώ σας το μεταφέρω, το δίνω μαζί σας ως μαρτυρία, το μοιράζομαι μαζί σας, δεν υιοθετώ τίποτα. Εάν όμως ακούει δικαστικός λειτουργός, εισαγγελέας, ο ανακριτής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ξέρω αν θα πρέπει να τον καλέσει. Κατ' εμέ είναι μια μαρτυρία που είναι πολύ σοβαρή. Και την λέει και τα προσωπικά του δεδομένα και τα στοιχεία του τα έχουμε στην εκπομπή. Και το λέει επωνύμως ο άνθρωπος αυτός. Ακούστε τι λέει για το χτύπημα στις θηρίδες των πλουσίων και των ισχυρών στο ψυχικό. Και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τις στιγμές και το διάστημα που ο Βασίλης Γκουρούς ήταν μέσα στη φυλακή. Σας το λέω, δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά, όμως δημοσιογραφικά είναι μία εξέλιξη που σε κάθε άλλη ευγνωμούμενη πολιτεία θα προκαλούσε νέα δικαστική έρευνα. Δείτε το και επιστρέφουμε. Θέλω να μου πεις πότε και πώς γνώρισες τον Βασίλη Γκουρούση. Το γνώρισα εντελώς στοιχεία τον Απρίλιο του 2021, όταν είχαμε τα χθες το κατάστημα που ήταν και εκείνος. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Έμαθα εκεί πέρα γιατί τον κρατούσανε. Και τον εκπλησίασα και του είπα: ξέρω ότι δεν έχεις καμιά σχέση εσύ, γιατί ήταν μια δουλειά η οποία ήταν να γίνει αλλιώς. Δηλαδή? Ήταν να γίνει με άλλον τρόπο. Αλλά επειδή κάποια δεδομένα αλλάξανε, κάνουν αυτή την εκπαίδευση σε μια περιοχή στα Βαλκάνια, στη Ιουγκοσλαβία συγκεκριμένα, σε μια περιοχή έξω από τον Ίσ, τους εκπαιδεύουν για αυτό το πράγμα. Άρα μου λες ότι ο Γκουρούσης δεν έχει καμία σχέση με το ρυφηθεί στο ψυχικό? Καμία και σχέση. Πίσω από αυτήν την ιστορία είναι ποιοι? Είναι Σέρβοι οι κακοποιοί? Αυτή ήταν μια ομάδα με τους Ρώσους Πάνθηρες, άμα θυμάσαι, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί.
λόγω των μέτρων που πήραν πλέον τα κοσματοπολία και επιλέξαν αυτόν τον τρόπο να έχουν σαν δράση. Και πώς ενεπλάκει ο Γκουρούσης? Ο Γκουρούσης ήταν ένα λάθος από τα πολλά που έχει κάνει στα τμήματα ληστειών ή γενικά στην ασφάλεια, όπως και το δικό μου και πολλοί άλλοι ακόμα. Εσύ έχεις πληροφορία για το συγκεκριμένο περιστατικό από συγκεκριμένη πηγή που σου έχει πει λεπτομέρειες? Από συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ήμασταν μαζί στη φυλακή περίπου 8-9 μήνες. Ήταν να γίνει αλλιώς η δουλειά, ήταν να γίνει με ρυφηφή. Κανονικό ρυφηφή, όχι να μπουν μέσα και να ανοίξουν τις θηρίδες. Μεσολαβήσαν κάποια άλλα γεγονότα και πήγαν σε αυτή τη λύση. Εκπαιδεύσαν τους ανθρώπους για αυτή τη λύση. Και τελικά γιατί δεν έγινε από αυτούς? Από αυτούς έγινε. Αυτοί ήταν. Αφού τους εκπαιδεύουν στη Σερβία και τους γυρνάνε πίσω και κάνουν αυτή τη δουλειά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Άρα μου λες ότι πίσω από το ρυφηφί στο ψυχικό είναι άλλοι, δεν είναι ο Γκουρούσης? Όχι, δεν είναι ο Γκουρούσης. Μα το ξέρουν, το ξέραν και αυτοί. Από την αρχή το ξέραν οι αστυνομικοί. Από την πρώτη μέρα το ξέρανε. Δεν μπορείς να πας κάτω εκεί πέρα έτσι όπως ήταν η φύλαξη και όπως είναι και η φύλαξη πλέον στις θηρίδες. Όταν δίνεις ταυτότητα και ανεβαίνεις και μπαίνεις και βγαίνεις, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κάποιος τελείως εκπαιδευμένος για να κάνεις κάτι τέτοιο. Και πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι βρέθηκε ίχνος DNA του Γκουρούση στις συγκεκριμένες θηρίδες? Και δικό μου DNA μπορεί να βρεθεί. Άμα κάνω μια χειραψία με κάποιον ο οποίος είναι πελάτης, θα το κάνει μεταφορά του DNA μου μέσα σε θηρίδες. Το DNA είναι μεταφερόμενο. Αυτό. Εμένα τώρα για όλα αυτά που άκουσα τώρα, ποιος θα πει θα με αποζημίωσει εμένα για αυτό το κακό που μου έχουν κάνει? Που μου έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια τόσο καιρό, που με βάλανε φυλακή, που δεν ανοίξανε τα χαρτιά τους από το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο που είχαμε καταθέσει. Που το ΙΔΕΖΗ, λέω το ΙΔΕΖΗ γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, ο ανακριτής μου είπε 40-45 μέρες θα κάτσει να δούμε τι είναι το μεικτό αυτό DNA. Και ξέρετε πότε στείλανε από τους 26 Μαρτίου που έγινε αυτό, πότε στείλανε το τέτοιο, ξέρετε κύριε Γουμενίδη, πότε στείλανε το ρημάδι του DNA, το δείγμα, 31 Ιουλίου, 5,5 μήνες μετά. Καταλάβατε, με είχαν μέσα για να ξεβρωμίσουν τις βρωμιές που έχουν κάνει μόνοι τους. Πάντως η διάσταση που δίνει ο συγκεκριμένος κρατούμενος με τον οποίο γνωρίστηκε στη φυλακή, πώς σε πλησίασε? Γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει, τον έχει βάλει ο Γκουρούσης να τα πει. Να σας πω κάτι. Ευτυχώς. Τον γνώριζε τον συγκεκριμένο? Όχι, καθόλου τον γνωρίζω. Κανένα δεν γνώριζα εγώ. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όταν. Μέσα στη φυλακή έγινε η γνωριμία. Αυτό ήρθε και μια μέρα που ήμουν στο προάβλιο. Εγώ δεν έβγαινα στο προάβλιο. Ήμουν τόσο χάλια. Κάποια στιγμή με πήρε ένας φίλος πολύ γνωστός και μου λέει: πάμε να πάρεις λίγο αέρα. Και εκεί με είδε. Ρώτησε και έμαθε και με πιάσε. Και μάλιστα πήρα τους δικηγόρους μου τηλέφωνο και τους το είπα. Και μου λέει: άστο ρε, η Σοβίτη είναι. Δεν το παραμύθιες καλυμάς. Αυτός μου λέγε. Πότε έβγαινα στο βιβλίο, μου λέγε. Εγώ σταμάτησα να δεν πίστευα. Άμα μου λέει ο άλλος έτσι, να πιστέψω. Με είχα μαυρίσει. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όταν βγήκα, όπως και σε σένα και σε 2-3 άλλα άτομα, το εκμυστερεύτηκα. Είπα, ρε παιδιά, είχα ακούσει και αυτό. Και ο διάολος έτυχε να ξεσκεπαστούν και να ξεφτυλιστούν με αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Γιατί αυτοί που μπήκαν εκεί μέσα είναι οι ίδιοι. Γιατί στη Νέα Σμύρνη που μπήκανε, στην ίδια τράπεζα. Λίγους μήνες μετά, όταν έγινε αυτό. Όχι λίγους μήνες μετά, τώρα έγινε αυτό. Ναι, λίγους μήνες μετά εννοώ. Συγγνώμη, πριν από λίγους μήνες. Εννοείς. Πριν το καλοκαίρι, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω να με ενημερώσουν τα παιδιά πάνω, είναι το χτύπημα πάλι σε θηρίδες στην ίδια τράπεζα. Στην ίδια τράπεζα, ακριβώς. Προσέξω τώρα, ποια είναι τέτοια τώρα εκεί. Αυτοί που τους αυτοποιήσανε δεν είχαν ούτε δικαίωμα να. Δεν είχαν λογαριασμό στην τράπεζα, ούτε θηρίδα. Δεν είχαν δικαίωμα να μπαίνουν πουθενά. Μήπως ήταν διαφορετική η λογική τους σε εκείνη την τράπεζα? Πώς πήγαν στο θησαυροφυλάκιο? Αυτό λέμε, πώς το χτύπησαν αλλιώς στο θησαυροφυλάκιο? Όχι, έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο. Ναι, βγήκαν σαν κύριοι. Δεν του είδε κανένα, φαντάσματα. Κύριε, να σου πω κάτι, μισό λεπτό, μιλάω στον ελληνικό. Να σου πω κάτι. Είναι τραγικά τα πράγματα, σας πω γιατί. Εμένα, από τον ανακριτή, κρύψανε τις δύο πρώτες ενέργειες. Αυτά τα λέω τώρα, έπρεπε να τα πάρω, θα τα πω. Κρύψανε, γιατί έχω βγει εκτός αυτού. Τις δύο πρώτες ενέργειες κρύψανε. Καλή του ώρα ο Γιώργος ο Φυσιάλος, αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος που με ξελάσπωσε. Αυτός. Ποιες ήταν οι ενέργειες αυτές? Έβλεπε τα χαρτιά του λοιπόν και είδε ότι η ενέργεια που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί είναι η τρίτη. Η τρίτη. Το τρίτο χτύπημα εννοείς? Όχι, η ενέργεια που έχουν κάνει στο DNA είναι η τρίτη πράξη. Δηλαδή
Οι άλλες δύο είχαν αποκριθεί και από τον ανακριτή. Μιλάς για το μεταφερόμενο DNA. Για την ταυτοποίηση του DNA. Για την ταυτοποίηση. Κάνανε τρεις. Γιατί λοιπόν, αφού ήταν το δικό μου DNA, κάνανε τρεις. Πώς θα έπρεπε να κάνει. Από την πρώτη έπρεπε να έχω ταυτοποιηθεί. Και βλέποντας λοιπόν ότι είναι τρία και το οποίο είναι θηλυκά, στην πρώτη, το δεύτερο, το αμέσως επόμενο δηλαδή, με τα περισσότερα πικογραμμάρια, γιατί το δικό μου είχε λίγο, είχε 20 και στα 19 ανοιχνεύεται. Στα 19 δεν ανοιχνεύεται, είχε 20. Προσέξτε. Το δικό μου λοιπόν το DNA που λένε ότι βρέθηκε σε ένα κουτί, το οποίο το κουτί σημειωτών δεν το κατήσχαν, δεν το κατασχέσανε, το αποδώσανε. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα στη δικογραφία, δεν υπάρχει το κουτί που βρέθηκε το DNA μου, να πούμε, να δούμε, να κάνουμε τον έλεγχό μας. Με κλέψανε, με απήγαγαν, γιατί υπάρχει και μαρτυρία μάλλον σε αυτό, με απήγαγαν λοιπόν, με πήγανε στην Γαδά, μου χρεώσανε απήθεια για να μου πάρουν, να μου κάνουν καλά αυτόφορο αδίκημα και να μου πάρουν DNA, ενώ μου παίρνουν COVID. Κάνανε τις δύο ενέργειες, είχαν κάνει τις δύο ενέργειες πρώτες. Δεν βρέθηκε. Για να κλείσουμε, Βασίλη, με αυτό. Ναι, δεν βρέθηκαν τότε και στο τρίτο που κάνανε 23 Μαρτίου με ταυτοποίησανε. Εγώ θα μείνω στην μαρτυρία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο οποίος, ναι, είναι σοβίτης. Είναι κρατούμενος. Ναι, μπορεί κάποιοι να σκέφτεστε ότι είχε επαφή με τον Γκουρούση και ότι ο Γκουρούση τον έχει βάλει για να το κάνει. Εγώ ένα θα πω. Ότι από τη στιγμή που κατονομάζει και λέει συγκεκριμένα πράγματα που γνωρίζει. Και δεν ήθελε, παρά την πίεσή μου, να μου πει περισσότερα. Δεν ήθελε δηλαδή ο κρατούμενος στο δημοσιογράφο να πει περισσότερα. Ο δημοσιογράφος μέχρι εκεί φτάνει. Δίνει έναν δρόμο έρευνας. Τώρα, αν υπάρχουν εκεί έξω δικαστές, εισαγγελείς που βλέπουν τη συγκεκριμένη εκπομπή και θέλουν στοιχεία, εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε. Γιατί η δημοσιογραφική έρευνα πολλές φορές έχει ξεσκεπάσει μεγάλες υποθέσεις. Βασίλη Γκουρούση, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που μου δίνετε δυνατότητα έτσι τουλάχιστον να καθαρίσω το όνομά μου από αυτό το πράγμα. Γιατί όπως ξέρεις, Νάσο μου, το μόνο πράγμα που δεν θέλω στη ζωή μου είναι αυτό.